Το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου αποτελεί το μεγαλύτερο έργο παγκοσμίως υποβρύχιας ηλεκτρικής διασύνδεσης εναλλασσόμενου ρεύματος στην υψηλή τάση. Μιλάμε για 180 χιλιόμετρα συνολικά καλωδιακής διασύνδεσης, το οποίο περιλαμβάνει 135 χιλιόμετρα υποβρυχίου και μάλιστα σε βάθος ρεκόρ. Φτάσαμε τα 1000 μέτρα βάθος για να ποντίσουμε το συγκεκριμένο καλώδιο. Ένα πολύ σημαντικό θέμα καινοτομίας, σημείο καινοτομίας για το έργο, είναι και ο χρόνος ολοκλήρωσης. Δεν σας κρύβω ότι υπήρξαν πολλές στιγμές κατά τη διάρκεια του έργου που φτάσαμε στα όρια μας, ενώ και ως άνθρωποι και ως μηχανικοί, γιατί έπρεπε να αντιμετωπίσουμε πράγματα που δεν μπορούσες να βρεις απαντήσεις σε βιβλία ή σε άλλους ανθρώπους, εταιρείες. Παρ' όλα αυτά όμως, η πολύ ισχυρή μας πίστη στο πρόγραμμα και στη στρατηγική του ΑΔΜΙΕ, γιατί τα έργα που κάνουμε έχουν τεράστια σημασία για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, άρα έχουμε μία ευθύνη απέναντι σε όλους τους Έλληνες καταναλωτές να ολοκληρώσουμε τέτοια έργα, ήταν νομίζω αυτή που μας έκανε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις προκλήσεις, τεχνικές και μη. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, αυτό που λέμε μεγάλη διασύνδεση, βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο που ολοκληρώνονται οι μελέτες εφαρμογής. Έχει ξεκινήσει η κατασκευή τμήματων του εξοπλισμού που θα εγκατασταθούν στην Αθήνα και στην Κρήτη για το έργο και έχει ξεκινήσει και η κατασκευή των καλωδίων, των υποβρυχίων καλωδίων που θα ποντιστούν μεταξύ Αθήνας και Κρήτης. Άρα βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό στάδιο του έργου. Η ολοκλήρωση παραμένει ως στόχος μας εντός του 2023. Και όταν ολοκληρωθεί πλέον η Κρήτη θα είναι πλήρως ανεξάρτητη από τους τοπικούς συμβατικούς σταθμούς, δηλαδή τα φουγάρα στην Κρήτη αυτή τη στιγμή που καίνε, οι παλιοί σταθμοί, οι οποίοι είναι και ρυπογόνοι και εξαιρετικά ακριβοί, θα σβήσουν και πλέον η Κρήτη θα τροφοδοτείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα εγκατασταθούν πάνω στο νησί της Κρήτης και βεβαίως από το υπηρετικό σύστημα όταν δεν θα φτάνει αυτή η τοπική ισχύς. Αυτό πρακτικά σημαίνει για το σύνολο των καταναλωτών ενέργειας στη χώρα ότι το κόστος που σήμερα είναι περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να καλυφθεί το κόστος αυτών των τοπικών σταθμών σε πετρέλαιο, καύσιμα κτλ. Θα εξαλειφθεί πλήρως, θα μηδενιστεί. Μια ανακούφιση πάρα πολύ σημαντική όχι μόνο για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Τα βάθη στις ελληνικές θάλασσες είναι πολύ μεγάλα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως την βόρεια Ευρώπη. Τα βάθη στις δικές μας θάλασσες ξεπερνάνε τα 1000 μέτρα σε πολλά σημεία, όπως για παράδειγμα στο συγκεκριμένο έργο Κρήτη-Πελοπόννησος, που το μέγιστο βάθος έφτασε περίπου τα 980 με 1000 μέτρα βάθος. Εκτός όμως από το βάθος είναι και η μορφολογία που παίζει πολύ ιδιαίτερο ρόλο, καθώς και το είδος του βυθού. Για παράδειγμα, στο Κρήτη-Πελοπόννησος έπρεπε να περάσει το καλώδιο από διάφορες κοιλάδες και χαράδρες. Ουσιαστικά ήταν ένα τοπίο εξαιρετικά ανομοιογενές και αυτό μας έφθεσε μια σημαντική πρόκληση όσον αφορά τόσο τα υλικά που χρησιμοποίησαμε στα υποβρύχια καλώδια, αλλά όσο και τις μεθόδους που χρησιμοποίησαμε για να τα ποντίσουμε και να τα προστατεύσουμε στο βυθό, προκειμένου να μην έχουν απειλή από οποιαδήποτε είδους επίδραση του περιβάλλοντος. Και αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο επίσης παράγεται τεχνογνωσία μοναδική διεθνώς, καθώς στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στη Βόρεια Θάλασσα, που γίνονται αρκετά υποθαλάσσια έργα διασυνδέσεων, κυρίως για offshore αιωλικά πάρκα, το βάθος δεν ξεπερνάει τα 70 ή 80 μέτρα το μέγιστο.